πολύ γλυκιά η κατάνηση. Θα σου πω κάτι, να σταθεί πιο όμορφο. Πιο άνετα. 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 Έτσι, μπράβο. Είδες. Για πες Φωτεινούλα που έτσι το ταλέντο σου που αναδεικνύεται σε ποιο μαγαζί. Λοιπόν, είμαι στα Μαμούνια, στη Βίλκα, μαζί με τον Γιώργο Γιασεμή, τον Αντρέα Στάμο, τη Μαρία Κίου, τον Παντελή Καστανίδη. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Έχουμε ναι, παιδιά, από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ ενέργεια από ό,τι έχουμε δει τουλάχιστον, γιατί ήρθαμε και σας απολαύσαμε. Έχουμε έτσι, πάρα πολύ πρόγραμμα. Και πάρα πολλοί κόσμος. Είμαστε από Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο. Και όλα πάνε καλά. Και περνάμε τέλεια. Ναι, να σας πω, είστε πολύ τυχεροί γιατί δουλεύετε 5 μέρες. Συνήθως περισσότεροι είναι στο διήμερο, άντε τρεις. Πάρα πολύ τέσσερι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ανέρθει. Σαββατοκύριακο δουλεύουμε πολύ καλά, έχουμε κόσμο. Ο κόσμος πάντα γιορτάζει, παντρεύεται, χωρίζει. Γενικά βρίσκει λόγο. Βρίσκει αφορμή για να έρθει η Μαμούνια. Και στο χωρισμό βγαίνουν βασιλιάδια. Ναι. Βέβαια, εκεί είναι που τα περισσότερα. Τα σπάνε, τα δίνουν όλα. Τότε είναι το περισσότερο που βγαίνουν. Στο χωρισμό τα πίνει, τάσο. Γι' αυτό δεν είναι τέτοια. Τα σπα. Γι' αυτό δεν είναι τέτοια. Εκεί γουστάρει να τα δώσει. Στο χωρισμό τα πληρώσει. Γι' αυτό και τα περισσότερα. Ξανά με ανασυγγνώμη. Και γι' αυτό και τα περισσότερα τραγούδια, τα λαϊκά και τα λαϊκαφιάρια και τα τραγούδια πόνου που λέμε έχουν να κάνουν με χωρισμό. Η έμπνευση είναι ο χωρισμό. Έχει πολλούς, πολύ χωρισμένο πολύ κόσμο, το κοινό βλέπεις, ας πούμε, καταλαβαίνεις την ώρα που τραγουδάς ποιοι είναι χωρισμένοι. Μπορείς φαίνεται να καταλάβεις, αυτό, ναι, φαίνεται. Από τι φαίνεται. Φαίνεται από το πώς σηκώνεις το χέρι, ας πούμε, σε κάθε τραγούδι. Έχεις δει να δακρύζει κόσμος, ναι, να δακρύζει από τραγούδια. Εντάξει, συνήθως κρύβονται. Έχει και το σκοτάδι. Άρα βλέπεις τέτοια. Κλάμα έχεις δει, κλαίνε. Δεν θυμάμαι τώρα για κλάμα, αλλά. Εντάξει, αυτό είναι ένα κλωδάκι. Κανα δάκρυ θα κυλάει. Δεν ξέρω, κάτι αυτό είναι και στο τραγούδι, να ακούσει κάτι. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να σου ξεφεύγει κανένα χωρί να το θέλει πολλέ φορέ και κάνει έτσι. Δεν μπορεί να σκουπίσει το μάτι. Μπήκε ένα σκουπιδάκι. Τελείωσε. Γενικά, γενικά. Αλλά τελικά είναι το δάκρυ. Γιατί και άσε να λένε ότι οι άντρε δεν κλαίνουν, οι άντρε κλαίνουν περισσότερο από τι γυναίκε σήμερα. Δήλωσε σίγουρα. Παιδιά, οι άντρε είναι πιο ευαίσθητα, πιο ευαίσθητα άτομα από τι γυναίκε. Ναι. Γιατί ο άντρα όταν αγαπάει, αγαπάει πραγματικά. Ενώ η γυναίκα είναι. Παθήκαμε. Έλα τώρα. Λοιπόν, τα ξυπνικά βρίσκει. Δεν μα αφήνει και ένα. Η επαφή με το τραγούδι. Πότε έγινε, πώ έγινε. Πήγα σε ένα μαγαζί. Να βγω να πιω ποτό γενικά με τις φίλες μου. Χώρισες. Όχι. Ήμουν καλά. Τραγούδησα. Και με πήρανε. Ναι. Αυτά είναι. Μια χαρά. Βέβαια έχω κάνει κιθάρα, έχω πάει οδεία κτλ. Έχω κάνει κάποιες σπουδές. Και σπουδές πάνω στο τραγούδι. Ναι. Mm-hmm. Δεν το είχα στο μυαλό μου να το κυνηγήσω. Απλά έτυχε και επειδή είμαι γνώστης. Το αποφάσισα. Ωραία. Πόσο καιρό έχει που ασχολείσαι επαγγελματικά? Είμαι 4 χρόνια, δεν είναι πολλά. Δεν αλλά μέχρι στιγμής δεν πάω σιγά, πολύ σιγά. Καλά. Είμαι πολύ τυχερή γενικά σαν άνθρωπος. Είσαι ευχαριστημένη με την παραπορία σου? Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τι έχεις κάνει, δηλαδή ποια είναι τα βήματα που έχεις κάνει? Έχεις κάνει κάποιο τραγούδι, έχεις βγάλει κάποιο single? Έχω βγάλει ένα CD single. Έχει 4 τραγούδια μέσα. Το ένα είναι του Πέτρου Ήμβριου. Έχω από τον Παναγιώτη Παυλή μια μπαλάντα. Έχω γράψει εγώ ένα μαζί με τον Σταύρο Κουζούκο από Αλεξανδρούπολη, κιθαρίστας είναι. Και ακόμα ένα funky τραγούδι που το έχει γράψει ο Γιάννης ο Τσότσης. Καταρχήν, το συντήτη το φορείτε «Δεν θέλω τίποτα». Ναι, είναι του Ήμβριου αυτό. Πλάκα μου κάνεις. Παιδιά, πρώτη φορά ακούω γυναίκα που δεν θέλει τίποτα. Δεν υπάρχει. Τα λένε όλα. Έτσι το λέει τώρα. Έτσι το λέει, παιδί μου. Στην ουσία θέλει τα πάντα. Μα αυτό λέω. Γιατί όπως και στην εισαγωγή είπαμε ότι πρέπει να κοιτάνε οι γυναίκες, κοιτάνε τη φορολογική δήλωση των ανδρών και το ε9, εσύ λες ότι δεν θες τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ για να πες μας 2-3 πράγματα που θέλεις σε έναν άντρα. Να τα συνδυάζει έτσι ώστε να πεις αυτός ο άντρας αξίζει της προσοχής μου. Λοιπόν, δύσκολη ερώτηση. Ναι. Βασικά θέλω να είναι ειλικρινής, δεν μου αρέσουν καθόλου τα ψέματα. Θέλω να με προσέχει, συνέχεια. Συνέχεια. Σωστά τα λέει, σωστά τα λέει. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Έχω ένα φίλο ειλικρινή που θέλει να σε προσέχει, είναι 230 κιλά, να τον φέρω. Ναι, δεν θες να είναι εμφανίσιμος. Εντάξει, αυτό εννοείται, λίγο κάπως να συμβαδίζει
το πώς έχεις τον άλλον στο μυαλό σου με, το, με την πραγματικότητα. Πρέπει να σου κάνει αυτό το κλικ που λένε με την εμφάνιση. Θα έκανες σχέση με έναν συνάδελφο. Αυτό καλύτερα όχι, δεν θα το έκανα. Γιατί τα προσωπικά με στη δουλειά λίγο συμπερδεύουν. Σε αποσυντονίζουν. Αν έκανες με κάποιον άλλον, ο οποίος είναι εκτός χώρου. Εκτός χώρου. Ναι, και σου έλεγε ότι ξέρεις, αγαπώ, σε εκτιμώ, σε παντρεύομαι, θέλω να σταματήσεις. Δεν θα σταματήσω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό ήθελα να κάνω. Ακόμη και αν τον αγαπούσες κι εσύ. Όχι, αν τον αγαπάει πραγματικά, θα καταλάβει ότι δεν πρέπει να σταματήσει. Να σέβεται και την επαγγελματική σου πορεία και τα όνειρά σου. Όχι μόνο, είναι κάτι που με εκφράζει, δηλαδή βγαίνει από μέσα μου όταν τραγουδάω, αλλά και επειδή πρέπει να έχεις ένα επάγγελμα, ό,τι επάγγελμα και είναι αυτό, πρέπει να βγάλεις το μισθό σου. Είναι λίγο δουλειά, να σου πω τώρα κάτι. Εσύ βγαίνεις στην πίστα κανονικά. Φλερτάρεις εντός εισαγωγικών με τους θαμώνες του μαγαζιού, φλερτάρεις, ξέρεις τι εννοώ, έτσι. Γεια, yeah. Και αυτό εννοώ. Τι ξέρεις, ο άλλος μπορεί να είναι δίπλα το πρόσωπο και να σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, να είναι ζηλιάρης. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη ζήλια, παιδιά. Αυτό το λέω να το ξέρετε. Ότι δεν υπάρχει χειρότερο από τη ζήλια. Καταστρέφονται σχέσεις από τη ζήλια. Είναι μαρτύριο, όντως είναι μαρτύριο. Πώς θα αισθανόσουν αυτό. Δηλαδή, να σου πω κάτι, μέχρι το χέρι να πλώσει σε κάποιον. Αυτό μπορεί να ζηλεύει, αυτό θέλω να σου πω. Υπάρχουν αυτά. Τώρα εσύ χειρίζεσαι την κατάσταση και βάζεις τα όρια. Βάζεις τα όρια. Κάποιος όταν έρθει μαζί σου και ξέρει ότι κάνεις ένα επάγγελμα που πρέπει να έχει στις δημόσιες σχέσεις σου και επαφή με τον κόσμο, τα ξέρει αυτά δηλαδή, οπότε... Θα πρέπει να προσαρμοστεί με αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Διαφορετικά, παιδιά, δεν θα κάνει αυτός άντρας για σένα. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που λες, πάμε στο να τραγουδήσουμε λίγο. Υπάρχει άντρας που να σε αφήσει να κάνεις αυτό που θέλεις επειδή σε αγαπάει. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι πιστεύω εγώ. Ποιος άντρας να αφήσει να σε αγαπά, εντάξει, κάνω ό,τι θες. Όχι, κάνε αυτό. Άλλο η δουλειά, άλλο τα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή να μας αποδείξεις εσύ ότι αυτός ο άντρας που θα βρεις στο μέλλον όντως θα πρέπει να σε αφήσει να κάνεις ό,τι θέλεις γιατί είσαι σούπερ σε αυτό που κάνεις. Συμφωνείς? Μόλις τον βρω. Θα σας τον γνωρίσω να μου πείτε. Πάμε να τραγουδήσουμε. Βέβαια. Πάμε. Μέσα στον πόνο μου κι ούτε σε νοιάζει πολλά τα αφήνεις μια ευκαιρία εσύ δεν μου δίνεις φεύγεις και σβήνεις κάνεις τα πάντα από εγωισμό φεύγεις και πάλι μόνιμένο με πληγώνεις, φεύγεις και μ' αφήνεις πάντα τρελαθώ φεύγεις και επιμένεις άλλη ζωή διαλέγεις με άλλη τώρα βγαίνεις πάω να εκραγώ σου ζητάω μα ούτε που σε νοιάζει και τα βράδια μόνη ξενυχτάω για σένα ναι μιλάω όλα τα αφήνεις μια ευκαιρία εσύ δεν μου δίνεις φεύγεις και πάλι μόνη με πληγώνεις, φεύγεις και μ' αφήνεις πάω να τρελαθώ φεύγεις και επιμένεις άλλη ζωή διαλέγεις με αφήνεις
φεύγεις και πάλι μόνη μένω και με πληγώνεις, φεύγεις και μ' αφήνεις πάνω αν τρελαθώ. Φεύγεις και επιμένεις, άλλη ζωή διαλέγεις, με άλλη τώρα βγαίνεις, πάω να έκραγω. Τι ήταν αυτό, λοιπόν, να σου πω κάτι. Καταρχήν, εγώ σου είδα μόλις. Έπεσε στην νηπτήρα και έβαλε το κεφάλι από κάτω. Δεν άρεσε. Συγγνώμη, δηλαδή. Έσκασε από τη ζέστη. Είναι το κεφάλι μου για να ξέρω. Έχει εκεί πέρα και πιστολάκι και όλα και κάσκασε. Πότε πρόλαβα. Καταρχήν, πότε πρόλαβα. Είχα εδώ πέρα. Να, το ορίστε. Έλα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Φίλοι. Μου κανονικό τότε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το λέω αυτό. Δεν πειράζει, αφήστε με λίγο να πάρω. Το λέω στο μαγαζί. Βασίλη. Το λέει στο μαγαζί. Βασίλη. Ξεχωρίζει το χέρι. Φτάνει, φτάνει. Πάμε. Λοιπόν, καθίστε κάτω, καθίστε κάτω κανονικά. Καήκαμε πάλι. Λοιπόν, αν το μπορούσατε, κύριε Ερμή, λίγο να φτιάξετε λίγο αυτό, θα ήταν πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εντάξει, μπορεί να έχουμε επισκέψεις, αλλά δεν τα αφήνουμε. Με μια χαρά, πολύ ωραία. Ναι. Έλα, δεν έχω πρόβλημα, μην νομίζεις. Λοιπόν, παιδιά, το τραγούδι ήταν φανταστικό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άλλαξε πολύ. Δηλαδή, σας μιλάω ειλικρινά και πραγματικά πρέπει να το λες στο μαγαζί, γιατί πολλές φορές έχεις δικά σου τραγούδια και δεν σου αφήνει ο μαέστρος να τα πεις, έτσι. Αλλά το συγκεκριμένο πραγματικά είναι φανταστικό. Ο μαέστρος είναι πολύ συνεργάσιμος, μας δίνει ευκαιρίες. Οπότε, ξέρει. Γιατί έχει μια κορούλα η οποία είναι τραγουδίστρια, η οποία ξέρει. Ποια καλλιτέχνη θαυμάζει και θα ήθελε να τη. Ίσως να έχει μια παραπλήσια καρδιά. Κάμερα πανέρχα εγώ. Πάνω στην πίστα μαζί τη. Τα γόρι. Ορίστε. Όχι, όχι. Με έλεγε αγόρι. Όχι, το πόντο Σπύρο, κυρίε και κύριοι, που κάνει το κάμερα πάνω. Κανονικά, τι να κάνει. Λοιπόν, για πες μου έτσι, ποια τραγουδίστρια θα ήθελε να. Θαυμάζει, παιδί μου. Λοιπόν, θαυμάζω πάρα πολύ. Τη Βιτάλη. Βέβαια είναι μια ολόκληρη ιστορία. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η Δέσποινα Βανδύ. Τη θαυμάζω γενικά και σαν προσωπικότητα και σαν τραγουδίστρια. Μου αρέσει πάρα πολύ η πορεία της μέχρι στιγμής. Τώρα βέβαια πήγαμε από το ένα στην τελείως διαφορετική. Απλά είπα μία από τις πολύ μεγάλες παλιάς τραγουδίστρες και μία μεγάλη. Σύγχρονα βιβλία. Ναι, σύγχρονα. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, θέλω να δούμε ένα βίντεο καταρχήν. Πριν λίγες μέρες ήταν ο Θάνος ο Πετρέλης εδώ στην Θεσσαλονίκη σε μία συνέντευξη του Κοσμοράδιο. Αλλά τρυπώσαμε κι εμείς, έτσι δεν είναι δυνατόν. Εσένα, Βασίλη. Καλά, είμαι εγώ εδώ και δεν θα τρυπώσουμε στη συνέντευξη. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Άσχετα που υπάρχουν κι άλλοι ηλεκτρονική παραγωγή εδώ. Εγώ είμαι ο κανονικός. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο Θάνος Πετρέλης. Θάνος, σε καλωστορίζουμε καταρχήν στη Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκα. Βέβαια, επευκαιρία τι άλλο, καινούργιο κομμάτι, καινούργιο τραγούδι, ναι. Το οποίο θα κυκλοφορήσει, κυκλοφόρησε. Καινούργια τραγούδια, έχουμε ήδη κυκλοφορήσει ένα τραγούδι εδώ και ένα μήνα. Και από Δευτέρα κυκλοφορούμε και ένα δεύτερο σίγγλ. Πάντα φίβος, πάντα spicy. Και νομίζω ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, λένε, και είμαστε εκεί και θα είμαστε για καιρό. Θάνο, πώς βλέπεις σήμερα το ελληνικό τραγούδι γενικότερα? Κοίτα να δεις, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια να πω, μιας και το λαϊκό τραγούδι θα πω εγώ κατά βάση, γιατί θεωρώ ότι ελληνικό λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τους Έλληνες και αυτό που πραγματικά θέλουν να ακούνε για να διασκεδάσουν. Περνάει μια περίοδο κάμψης. Μιας και ίσως μας έχουν επηρεάσει λίγο τα ευρωπαϊκά ακούσματα, λίγο ακούσματα από Αμερική, ενώ γενικά ρυθμοί που είναι περισσότερο ξένοι για εμάς τους Έλληνες, αλλά βρίσκονται αυτό το διάστημα στη μόδα, αν μπορώ να το πω. Οπότε ακούμε πολλά τραγούδια τα οποία έχουν λούπες, τα οποία έχουν beat να βαράει και έχει εκλείψει λίγο το μπουζούκι, η πενιά, είναι αυτό δηλαδή που πιστεύω. Αυτό θα έλεγα, γιατί έχουμε δει ένα πάτρημα μεταξύ του λαϊκού και του ραπ πολλές φορές, ναι. Και του hip-hop, ένα πάντρεμα αυτών των, ναι, ήχων. Θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος ώστε για να μην εξαφανιστεί από το προσκήνιο το λαϊκό τραγούδι, μιας και είναι εκτός μόδας, είναι ένας τρόπος αυτό το πάντρεμα ραπ με κάποιον λαϊκό καλλιτέχνη ή ξέρω εγώ R&B, δεν ξέρω και τα ίδια αυτά, hip-hop ή